Για πείτε μας τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιους αφορά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλή Σαρακοστή σε όλους. Να πούμε λοιπόν ότι από σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινά η εφαρμογή για τις επιχειρήσεις του μεταφορικού ισοδυνάμου στο σελίδα μεταφορικοισοδυναμο.gr. Εκεί πέρα θα μπορούν οι επιχειρήσεις όλων των νησιών να υποβάλουν πλέον τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση. Για την πρώτη φάση χρηματοδότησης για το 2019, να υπενθυμίσω ότι έχει λειτουργήσει η εφαρμογή πιλωτικά για τα 49 νησιά. Ήδη 4.200 περίπου επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί του μέτρου και έχουν πάρει κατά μέσο όρο επιστροφή το 43% των εξόδων μεταφοράς των προϊόντων. Πλέον ξεκινά για το σύνολο της νησιωτικής χώρας και θα μπορούν οι επιχειρήσεις από τις 12 το μεσημέρι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα μεταφορικοισοδυναμο.gr. Όσες δεν έχουν εγγραφεί, με μία απλή διαδικασία με τους κωδικούς του τάξης μπορούν να εγγράφονται και να ξεκινάνε να περνάνε παραστατικά. Τα παραστατικά που περνάνε είναι είτε οι φορτωτικές για την μεταφορά των προϊόντων από και προς τα νησιά, αλλά ακόμα και τα εισιτήρια πιθανών των αυτοκινήτων που έχουν, των επαγγελματικών αυτοκινήτων που έχουν στην κατοχή της επιχείρησης και τα οποία μεταφέρουν προϊόντα. Αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο αναμένεται να επεκταθεί και άλλο, να μπουν και άλλα νησιά. Τι ακριβώς σχεδιάζεται? Κοιτάξτε, πλέον είναι το σύνολο της νησιωτικής χώρας αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία εκκρεμότητα με τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Είμαστε συνεννόηση με τα επιμελητήρια της Κρήτης και κατά πάσα πιθανότητα από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις της Κρήτης. Ενώ εκκρεμεί η έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης η οποία τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί προκειμένου να γίνει η πιλωτική εφαρμογή για τα καύσιμα στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Μάλιστα. Κύριε Σαντωνιέ, να σας κάνουμε και μια πολιτική ερώτηση στο κλίμα της επικαιρότητας. Υπάρχει πόλωση. Έχουμε μπροστά μας κάλπες. Θα στηθούν και εθνικές κάλπες. Και πώς βλέπετε την αναμέτρηση αυτή και στις ευρωεκλογές, υπό την έννοια ότι έχουμε μία δημοσκοπική εικόνα που εμφανίζει τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία πρώτο. Να πούμε καταρχήν ότι νομίζω ότι έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι οι κάλπες για τις εθνικές εκλογές θα στηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Και αυτό σημαίνει Οκτώβρης του 2019. Και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Δεν βοηθά αυτή η συζήτηση. Στον προβλεπόμενο χρόνο επίσης θα έχουμε και τις ευρωεκλογές και αυτό είναι δεδομένο. Στις 26 του Μάη, όπου εκεί πέρα θα αναμετρηθούν δύο επιλογές. Η επιλογή της προόδου, της δημοκρατίας, της συνέχισης των θετικών μεταρρυθμίσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη και η επιλογή της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού που έχει φέρει την Ευρώπη σε συνθήκες λιτότητας, που έχει φέρει την Ευρώπη σε συνθήκες ύφεσης και καλλιεργεί αυτή τη στιγμή την άνοδο όλων των ακροδεξιών κομμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι πλέον δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι πρέπει να στηρίξουν τις δυνάμεις του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας και των πρασίνων. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προοδευτικής συμμαχίας στη χώρα μας, το οποίο πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα πλαίσιο προπομπό και για τις εθνικές εκλογές. Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, να επιστρέψω μία ερώτηση. Όσες επιχειρήσεις βάλουν τα παραστατικά από τη στιγμή που θα μπουν στην πλατφόρμα, σε τι διάστημα θα αρχίσουν να παίρνουν τα χρήματα? Θα ξεκινήσει η επιστροφή για το πρώτο τετράμινο και μετατρέψαμε τα τρίμηνα της πιλωτικής εφαρμογής σε τετράμινα. Επειδή υπήρχε πρόβλημα με τους λογιστές, επειδή συνέπεπτε με τις δηλώσεις του ΦΠΑ, θα ξεκινήσει η επιστροφή
το Μάιο του 2019. Μάλιστα. Αλλά συμβουλεύω τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από τώρα την υποβολή των παραστατικών, προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Κύριε Σαντωνιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, και με το μεταφορικό εισόδημα.